παιδιά, είμαι η Βάλια Πινίκο από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς να φτιάξεις ένα τραπεζάκι για το σαλόνι σου με τη βοήθεια του Mammut Blue High Tech και του Fix & Flash. Πάμε να δούμε πώς. Το σχέδιο με τις αναλυτικές διαστάσεις θα το βρείτε στο diy.bostik.com. Θα χρειαστούμε ξύλα και πιχάκια, Mammut Glue High Tack με τον ειδικό κόφτη, Mammut Gun, Bostik Fix & Flash, βερνίκι και πινέλ. Συμβουλευτείτε το σχέδιο για να αναγνωρίσετε τα διαφορετικά ξύλα. Ξεκινάμε με τα κάθετα μεγάλα ξύλα, το α και το γ δηλαδή, και σημαδεύουμε στο εσωτερικό τους τα σημεία όπου εφάπτονται τα ραφάκια, τα ξύλα ε δηλαδή. Χρησιμοποιήστε ένα τέτοιο ραφάκι για να τραβήξετε κάθε τις γραμμές και να ξέρετε πού θα εφαρμόσετε το Mammut Glue High Tack. Στην εσωτερική πλευρά των οριζόντιων κοντών ξύλων, του Β και του Δ δηλαδή, σημαδέψτε και πάλι τα σημεία όπου εφάπτονται τα κάθετα ξύλα αυτή τη φορά, τα α και τα γ. Ας ετοιμάσουμε το Mammut Glue High Tack. Αφαιρέστε την ειδική μύτη από τη συσκευασία. Αυτή η μύτη ονομάζεται V-Nozzle και μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το Mammut Glue High Tack με τριγωνικό κορδόνι. Για να ανοίξετε τη συσκευασία, τοποθετήστε τον ειδικό κόφτη στη μύτη και περιστρέψτε τον ώστε να την κόψετε. Μπορείτε να την ανοίξετε και με το απλό κοπίδι, απλώς προσοχή να μην κόψετε και τις βόλτες στο στόμα. Βιδώστε την V-Nozzle. Η μύτη αυτή είναι μοναδική για το Mammut Glue High Tack, το οποίο λόγω της ιδιαίτερης χημικής του σύστασης απαιτεί χοντρή μύτη για να βγαίνει πιο εύκολα. Ανοίξτε το Mammut Gun και τοποθετήστε το Mammut Glue High Tack. Προτείνω τη χρήση του συγκεκριμένου πιστολιού, καθώς έχει δύναμη σκανδάλης 26:1 σε σχέση με τα απλά πιστόλια σιλικόνης που έχουν 7:1 και άρα χρειάζεται λιγότερη δύναμη από εμάς. Πατήστε τη σκανδάλη μέχρι να συναντήσετε αντίσταση και να αρχίσει η ροή της κόλλας. Ξεκινήστε από το ξύλο α και εφαρμόστε Mammut Glue High Tack ανάμεσα στις γραμμές που τραβήξατε προηγουμένως. Κρατήστε το Mammut Glue High Tack κάθετα προς το ξύλο και πατήστε τη σκανδάλη ώστε να βγει η κόλλα σε τριγωνικό κορδόνι. Τοποθετήστε κάθετα τα δύο ραφάκια, τα ξύλα ε δηλαδή, και πιέστε με δύναμη. Να ξέρετε ότι το Mammut Glue High Tack προσφέρει δυνατή συναρμολόγηση και έτσι δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με βίδες και καρφιά. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να καθαρίσετε με ένα σκαρπέλο το Mammut Glue High Tack που έχει απλώσει στις άκρες των ξύλων, καθώς δεν θα έχετε εύκολη πρόσβαση μόλις κόλλησετε το απέναντι ξύλο, το Γ δηλαδή. Συνεχίζουμε με το οριζόντιο ξύλο Β και εφαρμόζουμε και εδώ Mammut Glue High Tack ανάμεσα στις γραμμές. Προσέξτε το V της μύτης V Nozzle να κοιτάει στην αντίθετη κατεύθυνση από τη φορά που τραβάτε το πιστόλι, ώστε να βγει σωστό τριγωνικό κορδόνι. Κολλήστε το ξύλο Β κάθετα στην άκρη του ξύλου Α και πιέστε με δύναμη. Το Mammut Glue High Tack προσφέρει άμεση και δυνατή συγκράτηση. Έχετε όμως την ευκαιρία για διορθωτικές κινήσεις την πρώτη μισή ώρα εφαρμογής του. Εφαρμόστε Mammut Glue High Tack και στο ξύλο Γ, ανάμεσα στις γραμμές. Ευθυγραμμίστε και κολλήστε πρώτα την άκρη του ξύλου Γ κάθετα στο ξύλο Β και στη συνέχεια ευθυγραμμίστε το ξύλο Γ με τα ραφάκια ε και πιέστε με δύναμη. Πάμε και στο τελευταίο κάθετο ξύλο τώρα, το Δ. Περνάμε και εδώ Mammut Glue High Tack ανάμεσα στις γραμμές. Κολλήστε το ξύλο Δ κάθετα στο ξύλο Α και Γ και πιέστε με δύναμη. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μία έξυπνη βάση για κινητό ή τάμπλετ με πιχάκι. Ας ετοιμάσουμε το Fix & Flash. Αφαιρέστε τη LED λάμπα και το πράσινο καπάκι από το πίσω μέρος. Πιέστε τις μπλε λαβές για να σπάσετε τις ενώσεις. Βιδώστε τη μαύρη μύτη στο σωληνάριο, όχι πολύ σφιχτά όμως. Πιέστε τις άκρες της μπλε συσκευασίας και βάλτε το σωληνάριο μέσα. Ευθυγραμμίστε το σωληνάριο στις εσωτερικές σχισμές και επανατοποθετήστε το πράσινο καπάκι με τη λάμπα. Βιδώστε το πράσινο καπάκι και γυρίστε το μερικές φορές ώστε να τρυπήσετε το σωληνάρι.
Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε Fix & Flash, γιατί πέρα από το ότι είναι μια πολύ δυνατή κόλλα, δεν στεγνώνει χωρίς τη λάμπα και έτσι μπορούμε να επανατοποθετήσουμε το πιχάκι μέχρι να βρούμε την κατάλληλη θέση. Απλώστε λοιπόν μια συνεχόμενη γραμμή Fix & Flash στο πιχάκι και τοποθετήστε το περίπου 2 εκατοστά από την άκρη του ξύλου Δέλτα. Ενεργοποιήστε το φως και φωτίστε την κόλληση περιμετρικά για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Κάντε το ίδιο για το δεύτερο πιχάκι και κολλήστε το 1 εκατοστό μακριά από το πρώτο πιχάκι. Εδώ, καλό είναι να επιβεβαιώσετε ότι χωράει η συσκευή σας πριν ενεργοποιήσετε το φωτάκι, ειδικά αν έχετε κάποια χοντρή θήκη. Έτοιμο λοιπόν. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Την επόμενη μέρα μπορείτε, αν θέλετε, να τρίψετε ελαφρά το αντικείμενο και να το περάσετε ένα βερνίκι εμποτισμού σε ό,τι απόχρωση σας αρέσει. Για πιο μαλακό αποτέλεσμα μπορείτε να σκουπίσετε το βερνίκι με χαρτί πριν στεγνώσει. Το τραπεζάκι σας είναι έτοιμο. Σε όρθια θέση είναι τραπεζάκι καναπέ με βολική θήκη για τάμπλετ ή κινητό. Ξαπλώστε το και έχετε ένα τραπεζάκι σαλονιού με ραφάκι. Δεν ήταν δύσκολο, έτσι δεν είναι? Με γεια!